Καλημέρα! Καινούριο βίντεο ξεκινάει! Μείνετε στην παρέα μας! Σήμερα είμαστε στο σκι, όχι στο σκουνιά, στο Μαραθώνα, σε μία μη οργανωμένη παραλία. Δεν μπορώ να πω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι καλά. Εμείς έχουμε την ομπρελίτσα μας, τα προϊόντα μας που έχουμε προμηθευτεί και τα βεδάκια κάνουν τις βουτιές τους. Δεν θα μιλήσω πολύ και σήμερα σε αυτό το βίντεο, θα αφήσω τη θάλασσα να σας μιλήσει. Ελάτε εδώ κοντά μου, είναι τα νερά, είναι πάρα πολύ ρηχά. Ω, τέλεια! Τα νερά είναι πολύ ρηχά, είναι ό,τι πρέπει για παιδιά, για να το ευχαριστηθούν. Και βλέπετε εδώ, στην αρχή έχει λίγο πίκι, αλλά εντάξει. Φανταστικά, τα παιδιά το έχουν κατενθουσιαστεί. Τι ώρα θέλετε να φύγουμε? Κάπου στις 10. Κάπου στις 10. Είναι πάρα πολύ... Κώστα, δεν είναι πολύ ωραία? Είναι πάρα πολύ ωραία, απλά πρέπει να έχεις πράγματα μαζί σου. Να έχεις την ομπρελίτσα σου, να έχεις τα καθισματάκια σου, να έχεις τα πάντα μαζί. Απλά για να το ξέρετε, να το γνωρίζετε. Βλέπω και τα παιδιά μου που είναι μέσα. Τα νερά είναι πάρα πολύ ρηχά. Περπατάς. Περπατάς. Δεν βλέπεις καθόλου. Για να δω. Τέλειο. Ο Μπάμπης βρήκε. Το Μπάμπη. Δεν λένε να βγουν από τη θάλασσα. Τώρα τα μικρά φτιάχνουν πυργάκια ακόμα. Αρχικώς τους είχα πάρει φρουτάκια μαζί και κάτι έτσι μπισκοτάκια και φάγανε. Και τώρα σιγά σιγά θα ετοιμαστούμε για να πάμε, τι να κάνουμε, να πάμε σε κανένα ψαροταβέρνι, να φάμε, θα δούμε, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Είπαμε σήμερα να περάσουμε όλη μας τη μέρα στην παραλία, οπότε δεν ξέρω τι ώρα θα φύγουμε. Αλλά τώρα σιγά σιγά το στομαχάκι αρχίζει να διαμαρτύρεται. Έλα αγάπη μου.
Είναι μαζί με τον μπαμπά. Η θάλασσα είναι απίστευτη, παιδιά, απίστευτη, πραγματικά. Και τόσο κοντά στην Αθήνα, έτσι. Τόσο κοντά στην Αθήνα. Έχει πολύ αέρα, βέβαια, αλλά δεν έχει ούτε κύμα ούτε τίποτα. Απλά φυσάει. Εγώ θα γίνει σαν το παντζάρι, όπως βλέπετε, σαν ντομάτα. Λοιπόν, τα λέμε από την ταβέρνα. Τελειώνει εδώ, γυρνάμε στο σπίτι, φάγαμε, ήπιαμε, χορτάσαμε και γυρνάμε σπίτι μας. Δεν κάνουμε και κάτι άλλο. Και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά, καλά να περνάτε. Καλά να την κάνουμε, γεια σας. Αυτά.